Πάμε τώρα να κλάψουμε μαζί με τον κύριο Λοβέρτο. Τα ταμεία είναι άδεια. Όταν λέμε είναι άδεια, δεν υπάρχει στάλιο. Πώς να σας το πω αλλιώς. Δεν έχω ούτε ένα ευρώ. Δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν υπάρχουν χρήματα. Η υπουργός να είσαι σήμερα είναι δύσκολο, δεν είναι καλό. Έλαχε σε μένα. Λέτε να το ήθελα, κύριε Λυρητή. Το διαχειρίστηκα με πόνο ψυχής και με απελπισία πολλές φορές. Πέρα της θλίψης. Υπάρχει απεριόριστος ανθρώπινος πόνος. Θλίψη, φτώχεια και δυστυχία. Αυτό δεν το αντέχω. Τι κάνετε, μωρέ! Σταματήστε το κάρβουνο! Όχι άλλο κάρβουνο! Όχι άλλο κάρβουνο, Λοβέρδο. Έτσι τον χαρακτήριζε ένας άνθρωπος το Λοβέρδο. Παρακαλούμε να ακούσουμε το χαρακτηρισμό. Του ηχάς λένε θα μου κόψει και παίρνω 550. Αυτή τη φορά που έχουν μάθει αυτός ο Χατζαβάτης που λέγεται Λοβέρδος. Ο Χατζαβάτης. Σε έβαλε ο λαός στο κάδρο. Χατζαβάτης. Ο Λοβέρδος δείχνει πραγματικά να κάνει έναν αγώνα. Αλλά αληθινά, είναι δυνατόν να μην ξέρει τι γράφει το μνημόνιο. Το μνημόσυνο, όπως το λέμε πλέον. Και είναι δυνατόν να ισχυρίζεται ότι του αλλάξανε το μνημόνιο και δεν κατάλαβε. Με την πρόταση Λοβέρδου θα παίρνει 563 και με την πρόταση του Δούνου του 445. Η σύνταξη. Τι σας έλεγα. Δηλαδή, με 1400 μισθό, ακριβώς, όταν θα βγαίνει στη σύνταξη, θα σου κόβει το χιλιάρικο και θα παίρνει 445. 445 με την πρόταση Λοβέρδου 987 και με την πρόταση του Δούνου του 445. Στα 1500 ευρώ σύνταξη. Με την πρόταση Λοβέρδου 1591 και με την πρόταση του Δούνου του 882 ευρώ. Δέστε που βρεθήκαμε. Στα μισά από αυτά που υποσχέθηκε. 445 ευρώ σύνταξη μετά από 40 χρόνια εργασίας. Και ότι όλα αυτά το τέθεσαν απρόσμενα και εκτός μνημονίου δεν τα περίμενε ο κ. Λοβέρδος. Όμως μπαίνοντας μέσα στο σχετικό site του Δούνου του, όπου είναι τυπωμένα στα αγγλικά όλα τα μέτρα, και τα διαβάζω, τα μεταφράζω και τα διαβάζω, στη σελίδα, γράφει λοιπόν: The policy of publication of staff reports and other documents allows for the deletion for market sensitive information. Δηλαδή, η πολιτική δημοσίευση εσωτερικών εγγράφων και άλλων στοιχείων επιτρέπει την καταστροφή, τη διαγραφή πληροφοριών που μπορούν να επηρεάσουν τις αγορές. Ευαίσθητα θέματα δηλαδή, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν οποιαδήποτε αναταραχή, δεν τα γράφουν. Τα συμφωνούνε, δεν τα γράφουνε. Εν ολίγης, για τα θέματα τα οποία είναι ευαίσθητα και χειρίζονται, χρειάζεται χειρισμό από τις κυβερνήσεις, υπάρχει συμφωνία να μην αναφέρονται. Για να μπορεί να ισχυρίζεται ο Λοβέρδος ότι δεν το είπανε. Για να μην μπορεί να καταπιεί ο ελληνικός λαός ότι μετά από 40 χρόνια δουλειά θα παίρνει 445 ευρώ σύνταξη. Και αυτό, αν πάει καλά το πρόγραμμα σταθερότητας. Γιατί αν δεν πάει, μπορεί να ζητήσουν να πάρουν και λιγότερα. Και πού είστε λοιπόν, ρώτησε ο κ. Παπαδημητρίου στο Sky. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα θέμα για το οποίο θα παραιτηθείτε αν γίνει δεκτό να το αλλάξουν οι κοινοτικοί? Έχω για κανένα. Εάν σας κοροϊδέψα, κύριε Λοβέρδο, υποβάλλετε την παραίτησή σας. Στην κυβέρνηση του Δούνου του, στην οποία αν και δεν εκλεγήκατε, λογοδοτείτε. Η δάλας που βγαίνετε κάθε τόσο και λέτε ότι δεν καταλάβατε και σας κοροϊδέψαν και μαζί με αυτούς και τον κόσμο. Γιατί έχει ο κόσμος εγκεφαλικά. Δεν μπορεί τη μία μέρα να παίρνει 900 ευρώ, την άλλη 700, την άλλη 500, την άλλη 400, την άλλη 300, την άλλη 200, την άλλη 100. Ό,τι εσείς δεν καταλάβατε. Γιατί για μας και για όσους έχουν χρήματα δεν είναι τίποτα. Αλλά για ένα που παίρνει 900 ευρώ και το πας, το κατεβάζεις κάθε μέρα, πώς θα γίνει? Είστε έξυπνος άνθρωπος και ικανός. Εκτός και αν εννοείται ότι παίξε ο Παπανδρέου και θα σας τα είπε σε εσάς. Που δεν έχω εγώ τέτοια εντύπωση. Κύριε Λοβέρδο, αποκλείεται όχι μόνο οι Έλληνες, οποιοδήποτε λαός να δεχτεί τα μέτρα αυτά. Αποκλείεται με την κατάσταση ακρίβειας, με τις τιμές που έχουν χάσει το έλεγχο, να χάσει άνθρωπο σήμερα αυτά τα λεφτά. Να ξεκινάει ένα παιδί που το λέτε, το πείσατε με το ζόρι να δεχτεί να πάρει 700 ευρώ και ξαφνικά γιατί του λες ότι είναι η γενιά των 700 ευρώ και δεν μπορεί να το σηκώσει, να του λες ότι το βασικό. Μισθό πείνας και όχι μαθητείας χαρακτηρίζουν οι νέοι το βασικό. Ο βασικός θα πάει πόσο, κυρία μου? 240 ευρώ που ισχύει σήμερα θα παίρνουν μόλις το 80%. Δηλαδή συγκεκριμένα θα πάμε στο 592 ευρώ μεικτά. 592 ευρώ μεικτά. Με τη δυνατότητα ελαστικής εργασίας λοιπόν, που μπορεί να φτάσει στα 590, 400, 300 και μετά από 40 χρόνια συνεχούς εργασίας να πάρει 445 ευρώ. Κύριε Λοβέρδο, για ποιο πράγμα παλεύετε μέσα σε αυτό το Υπουργείο? Αλήθεια, δεν έχω καταλάβει. Παλεύετε μόνο για ένα πράγμα. Ώστε με την παρουσία σας εκεί να δικαιολογείτε το ρόλο ενός Υπουργείου που έπαψε να υπάρχει. Δεν υπάρχουν δικαιώματα εργατικά. Κλείστε το. Το κλείσατε.